Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημάρχε, την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ έγινε μια συνεδρία τοπικού συμβουλίου στο Καραγιάννη με θέμα ενημέρωση καταργήσεων για το θέμα του βιολογικού καταργήματος του Καραγιάννη. Εκεί λοιπόν, εγώ όπως καλέστηκα, έκανα μια ενημέρωση το τι έχουμε κάνει εμείς την περίοδο που έχουμε αναλάβει, το τι, ποια κατάσταση υπήρχε με τότε και τι απομένει να γίνει. Στη συνέχεια έκανα και ενημέρωση ο κύριος Κατσίβαλας και κάποιοι άλλοι από τον συνδυασμό του κύριου Κατσίβαλα και ο κύριος Γκόνης, που είναι διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του Καραγιάννη. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα, αλλά θα πρέπει να επισημάνω κάποια ακόμη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και όσοι μας ακούνε, ότι θα πρέπει στη συνεδρίαση τη ειδική και μοναδική που θα γίνει για το θέμα του βιολογικού καταργήματος του Καραγιάννη, να έχουμε όλοι ενημερωμένοι και να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και μάλλον κάποιοι δεν το έχουν πάρει σοβαρά. Και δεν το έχουν πάρει σοβαρά η προηγούμενη δημοτική αρχή. Βγήκαμε στο τέλος όλοι από αυτή την αίθουσα ότι το χαρούμενοι θα γίνει το έργο κλπ. Εγώ είπα ότι εκτιμώ ότι θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα μέχρι 32, αλλά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη για να συμβεί αυτό. Και η δουλειά όσον αφορά οι διευθυνσίες και λοιπά έχει προχωρήσει και έχει πάρει τον χρόνο της. Όσον αφορά την τροποποίηση της μελέτης, θέλει δουλειά ακόμη. Το κρίσιμο σημείο για την τροποποίηση της μελέτης είναι αν συμφωνούμε όλοι ή αν δεν συμφωνούμε, ότι θα πρέπει αυτή η μελέτη να πληρεί τα κριτήρια επιδοξιμότητας του προγράμματος. Έθεσα, είπε λοιπόν και ο κύριος Κατσίβαλας και ο κύριος Πόλης, ότι σε μια εβδομάδα μπορούμε να καταθέσουμε. Τους ρώτησα, ήταν παρόντες κάποιοι εγώ, και τους ρώτησα λοιπόν, αφού μπορούσατε σε μια εβδομάδα να παραδώσετε, γιατί δεν το κάνατε. Να καταθέσουν, να παραδώσουν τη μέλη, να καταθέσουν. Απάντηση δεν πήραμε. Επισημαίνω πάλι. Δηλώσανε και ο κ. Κατσίβαλας και οι υπόλοιποι και ο κ. Κόλλης ότι και μάλιστα χρησιμοποίησανε πολιτικούς όρους και όχι καθαρούς όρους τεχνοκρατικούς και επιστημονικούς και είπαν ότι σε μία εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε καταθέσει πρώτα. Επανέλαβα την ερώτηση. Γιατί κύριε Κατσίβαλα δεν κατέθεσε για να πάρει τις εξυπηρεσίες και επειδή είχα πει δεν θα ασχοληθώ με υπαλλήλους γιατί οι υπάλληλοι πάντα έχουν προϊστάμενο ρεπό ή και ήταν διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας σύντομα του, τώρα την κάλαμε την άλλη και στον κύριο Κόλλη που είπε έτσι, γιατί το αποτέλεσμα ως πολιτικό πρόσωπο γιατί έκανε πολιτική παρουσίαση και όχι τεχνοκρατική πολιτική. Γιατί ο κύριο Κόλλη που είχε τον κύριο Χαρίζη φίλο και που μα είπε κιόλα ότι μπορούσαμε να παρακάψουμε κάποια μικροπροβλήματα με μεθοδολογία που θα χρησιμοποιούσε ο κ. Καρέτσης. 6 μήνες που ήταν υπουργός ο κ. Καρέτσης και φίλος του κ. Κόλλη, γιατί δεν καταθέσατε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα. Απάντηση δεν πήρα. Αυτά που λέω είναι απλώς κάποια συμπεράσματα στη συζήτηση και καλό είναι να τα έχουμε υπόψη μας για τη συζήτηση που θα κάνουμε για τον βιολογικό καταργήμα. Πρώτο ερώτημα λοιπόν που θα πρέπει και θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και έχει σχέση με την τροποποίηση της μελέτης, εάν θέλουμε να είναι τα χωριά μέσα στη μελέτη του βιολογικού καταργήματος. Η πρόσκληση και του φιλόδομου τρίτη και του ημεπερά στη συνέχεια αποκλείει τα χωριά. Άρα θα πρέπει όλοι να είναι ξεκάθαροι και να μας πούνε στην επόμενη συνεδρίαση, όταν θα γίνει και το βιολογικό, εάν θέλουμε τα βοηθήματα, θα γίνει. Εφόσον λοιπόν απορρίπτει, δεν είναι επιλέξιμη
δεν είναι επιθέσεις με Παθουριά, αλλά είναι μόνο η πόλη του Βαγαϊλιά. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι και είναι το σοβαρότατο είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός. Ο ισοδύναμος πληθυσμός το εξήγησε και προχθές. Βγαίνει επιστημονικά και όχι εγώ πιστεύω ότι είναι 10.000, εγώ πιστεύω ότι είναι 13.000, εγώ πιστεύω 15.000. Θα πρέπει λοιπόν όσοι μιλήσουν για τον βιολογικό καταλυμό να καταθέσουν άποψη τεκμηριωμένη επιστημονικά ποιος είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός της πόλης των Καβριλιάδων. Και αν θα μας πούνε είναι 10 ή 12 ή 13 ή 20.000, θα μας πούνε πώς θα καταλήξαν σε αυτό το νούμερο. Ο κύριος Μπόλης, κατά την παρουσίασή του, αφού μας έκανε μια πολιτική τοποθέτηση για το πώς θα μπορεί να ενταχθεί ο βιολογικός στον χρόνο, έθεσε για ένα άλλο θέμα, μίλησε για ένα σχέδιο νόμου που είναι σε διαβούλευση. Δεν είναι νόμος, είναι σχέδιο νόμου στη διαβούλευση. Και μας είπε ότι λέει να φροντίσουμε και να πιέσουμε κιόλα εμείς τώρα την κυβέρνηση να αλλάξει την πρόσκληση αυτή του ημεταρά και να προσθέσει αυτό που προβλέπει αυτό το σχέδιο νόμου, ότι πλέον θα είναι επιδέξιμες και οι συνδέσεις. Όμως, το λάθος του ήταν το εξής, ότι έκανε μία πρόταση, όπως θα το πω λέει, αυτά είναι πολιτικά, ή κατά τη δικιά του ιδεολογία ή κατά τη δικό του δικιά του εκτίμηση. Αυτό το σχέδιο νόμου, λοιπόν, που είναι στη διαβούλευση, ήδη το λύνει αυτό το πρόβλημα. Άρα ή δεν το ήξερε ή ήθελε απλώς να κάνει μια εντύπωση πολιτική. Λέει λοιπόν πρόβλημα, το σχέδιο νόμου. Μεγάλος αριθμός ιδιωτικών ακινήτων σε όλη τη χώρα δεν είναι συνδεδεμένο με τα κεντρικά δίχτυα αποχέτευση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεύτερο, είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης που βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Τρίτον, μας έχουν επιβληθεί υπέρογκα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια εφαρμογή της σχετικής οδηγίας. Αναγνωρίζει λοιπόν ο νόμος το πρόβλημα, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και πάμε στη λύση που διαπραγματεύεται για αυτό θα είναι και ο νόμος. Χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για κατασκευή εξωτερικών αγωγών διακλαδώσεων χωρίς οικονομική επιβάρηση των ιδιοκτητών. Συνεννόηση θα συνεννοηθεί το κράτος με την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και των δαπανών κατασκευής του ιστορικού δικτύου αποχέτευσης από την οικία έως το εξωτερικό δίκτυο. Και ρωτώ εγώ, βγαίνει ο νόμος και σου λέει αυτά. Η κυβέρνηση το πρώτο που θα πρέπει να κάνει μετά είναι να βγάλει μια ξεχωριστή πρόσκληση για όλους αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι μέχρι και σήμερα. Δεν θα πάμε εμείς λοιπόν να πιέσουμε και εμείς να το κάνουμε και το έγγραφο αυτό που χρειάζεται το Υπουργείο, να πιέσουμε να αλλάξει την πρόσκληση του ημερά τώρα που είχε λήξει 30 Δεκεμβρίου, που πήρε παράταση μέχρι 30 Απριλίου, να πάμε εμείς πιεστικά να αλλάξουμε αυτή την πρόσκληση και να περιμένουμε πρόσκληση σε πέρα πότε θα ξαναβγεί για να πάμε να υποβάλουμε εμείς πρόταση για το βιολογικό. Για να ξέρουμε τι λέμε ο καθένας, να μην πετάμε απλώς πήρε τα τμήματα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει 3 προτάσεις που θα καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτές οι προτάσεις επιθυμώ να τις λάβετε υπόψη σας όσον αφορά την προετοιμασία της μοναδικής συζήτησης που θα γίνει για τον βιολογικό καθαρισμό. Αυτές οι 3 προτάσεις τι αναφέρουν. Πρώτον, ζητώ να καλέσετε ή να προσκαλέσετε το Σύλλογο Μηχανικών Τριφυλίων, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, τον κύριο Γκόνη σαν εξειδικευμένο και πρώην διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τους επικεφαλής του παρατάξεων, οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο θέλει, το τοπικό συμβούλιο του Βαγκαλιά, να μας καταθέσουν πρόταση για το πληθυσμό, τον ισοδύναμο πληθυσμό της πόλης του Βαγκαλιά. Αυτό σας λέω είναι το καθοριστικό, ο ισοδύναμος πληθυσμός, είναι το νούμερο που το παίρνει ο μελετητής και κάνει όλη τη μελέτη για τη μονάδα εξεργασίας του κλιμάτους. Αν βάλει νούμερο 20 θα κάνει τέτοιου μεγέθου και την αντιπρόσωπη. Αν κάνει, πάρει πληθυσμό 15 θα κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτοί όλοι μπορούν να κρυφτούν,
να μας καταθέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και να μας πούνε για μένα είναι αυτό, είναι το άλλο και είναι το άλλο. Και έτσι το Συμβούλιο να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη και να βγάλει την τελική απόφαση. Δεύτερον, επειδή θα συζητηθούν και άλλα πράγματα για το βιολογικό καταρρισμό, θα παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε, και αν θέλετε τη βοήθειά μου, όλα σας τα δώσω, να έχετε και να μοιράσετε στους Δημοτικούς Συμβούλους την αρχική σύμβαση για το βιολογικό καταρρισμό, τις δύο συμπληρωματικές συμβάσεις για το βιολογικό καταρρισμό, τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που εγκρίναμε αυτές τις συμβάσεις, τις εισηγήσεις των υπευθύνων της τεχνικής υπηρεσίας και των αρμοδίων αντιδημάρχων ή δημάρχων για να πάρουν τα Δημοτικά Συμβούλια αυτές τις αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα, άμα τα έχουμε όλοι, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση εδώ και θα βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τρίτο, επειδή εγώ ανέφερα προχθές αναλυτικά 1.000.000 περίπου, αυτά που ήταν στη διάθεσή μου, ότι μου δημιουργήθηκε και κάτι άλλο ακόμη, ότι έχει μέχρι στιγμής πληρωθεί για τον βιολογικό αριθμό. Και φοβούμαι ότι θα έρχονται κι άλλες ακόμη αγωγές, δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε άλλο και προτείνω να γίνει ΕΒΕ, να ενημερωθεί ο κ. Σαγκελέα, να ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 82-103 του νομοσχεδίου σύγχρονο για το επιθετικό κράτος και να κληθούν οι επιθετικές ελεγχτές δημόσιας διοίκησης για να εξακριβώσουν αν κινήθηκαν νόμιμες διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής των απανών στο μελετών του ΒΙΟΚΑ, καθώς επίσης και αν κηρύχθηκαν οι κανόνες ορθής και χρηστής διοίκησης. Ευχαριστώ. Το καταθέτω και σε εσάς και στους δημοσιογράφους.